Γιώργος Καραμπελιάς, εκδότης, συγγραφέας, διανοούμενος και φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Λάμπρο. Τώρα, στη συνέχεια τη συζήτηση που κάναμε με αφορμή το βιβλίο σου για τα 25 μαθήματα ελληνικής ιστορίας, να δούμε λίγο, να το δούμε, να κάνουμε μια προβολή στο ευρωπαϊκό πεδίο εν ώψη και των ευρωεκλογών. Και βλέπουμε ότι η αντίδραση τελικά υπάρχει. Ναι, κοίταξε. Είναι προφανές ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που περνάει κρίση. Για να μην πω ότι με άλλα χαρακτηριστικά βέβαια δεν περάσαν από την κρίση των μνημονίων, όμως έχουν μια βαθύτατη κρίση πολιτική και ιδεολογική, η οποία διαιρεί τις κοινωνίες, όπως συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή σήμερα το μεγάλο εμπόδιο για την Ευρώπη για να μπορέσει να έχει μια ενιαία πολιτική, την οποία εμείς τη χρειαζόμαστε, τουλάχιστον την αμυντική και εξωτερική πολιτική, διότι αυτό είναι στοιχείο θωράκισης μιας χώρας όπως εμείς, η οποία είναι χώρα των συνόρων και ιδιαίτερα της Κύπρου. Είμαστε επομένως εκείνοι που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως ίσως και οι βαλτικές χώρες, οι χώρες έτσι, η Φιλανδία κτλ. Παρότι αυτές, επειδή είναι στο ΝΑΤΟ και απέναντί τους δεν έχουν κάποιο αντίπαλο όπως εμείς, ο οποίος είναι επίσης στο ΝΑΤΟ, δεν έχουν τόσο έντονη ανάγκη όπως εμείς για μια χωριστή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική, στην οποία ακριβώς δεν συμπεριλαμβάνεται ο βασικός μας αντίπαλος, η Τουρκία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει αναλυθεί ούτε αναλύεται και πάμε στις ευρωεκλογές χωρίς να γίνεται μια ουσιαστική συζήτηση για το τι νόημα έχει για μας και γιατί έχει σημασία το τι ψηφίζουμε ή τι δεν ψηφίζουμε. Δηλαδή, συνήθως οι συμπατριώτες το βλέπουν σαν ένα είδος γκάλωπ, ας πούμε, ότι κάνουμε μια δημοσκόπηση περίπου, έτσι λίγο πιο κουραστική, γιατί πάμε και ψηφίζουμε. Όμως δεν είναι έτσι. Η πραγματικότητα είναι ότι για την Ελλάδα το ευρωπαϊκό ζήτημα στο παρελθόν δεν ήταν τόσο έντονα. Σήμερα είναι υψής της σημασίας. Μη σου πω ότι καμιά φορά είναι σημαντικότερο έτσι, το τι γίνεται στην Ευρώπη από το τι γίνεται απλώς στην Ελλάδα. Όπου σωστό είναι αυτό, δίκιο έχεις. Γιατί μια πολιτική της Ευρώπης η οποία θα αντιστοιχηθεί στην πραγματικότητα, στο μεταναστευτικό, στις απειλές, θα ευνοήσει εκ των πραγμάτων και εμάς. Έτσι. Ακριβώς. Αντιθέτως, εάν συνεχίσουν την ιδεολειψία που διακατέχει τις Βρυξέλλες σε διάφορα ζητήματα, στο μεταναστευτικό, στη σχέση με την Τουρκία, θα λειτουργήσει επιβαρυντικά σε εμάς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μας επηρεάζει ακόμα περισσότερο. Ναι, δηλαδή για μας είναι πιο σημαντική από ότι ίσως για τους Γάλλους ή για άλλους, έτσι. Παρότι και για αυτούς έχει σημασία, όμως για μας είναι πολύ πιο σημαντική. Διότι διακυβεύεται η τύχη η δικιά μας. Το ζήτημα είναι όμως ποια είναι η κατάσταση της Ευρώπης. Η κατάσταση της Ευρώπης σήμερα είναι κοινωνίες οι οποίες είναι απολύτως διχασμένες γύρω από το μεταναστευτικό, γύρω από τα ζητήματα τα οποία έχουμε χαρακτηρίσει walk, δηλαδή των φύλων, των ταυτοτήτων, των φυλών. Δηλαδή, ας πούμε, στη Γαλλία π.χ. δεν τολμάς να πεις έτσι ότι υπάρχει Ισλαμικός κίνδυνος, αμέσως χαρακτηρίζεσαι Ισλαμοφασίστας και μπορείς να μπεις και στη φυλακή. Υπάρχει δηλαδή ένας τέτοιος... Όχι Ισλαμοφασίστας, αντισλαμιστής. Ναι. Αλλά σου λέω και Ισλαμοφασίστας. Όλα μαζί. Ναι. Θα δεις ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο, οξύνεται αυτή η αντιπαράθεση γύρω από το ζήτημα του εάν, γιατί αυτό είναι σε τελική ανάλυση. Η Ευρώπη θα αποτελέσει ή πρέπει να αποτελέσει ένα σύνολο το οποίο έχει καθορισμένα σύνορα και καθορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν θα την κάνουν Ευρασία ή Ευραφρική σε 30 χρόνια. Γιατί για εκεί πάει και με μεγάλη ταχύτητα. Ναι.
Και αν αυτή η Ευρώπη πάει προς τα εκεί, όπως καταλαβαίνεις, οι πρώτοι που θα την πληρώσουν θα είναι οι Έλληνες στην Ελλάδα και την Κύπρο. Βλέπεις λοιπόν ότι επειδή η λεγόμενη φιλελεύθερη πολιτική, η οποία είναι συνδεδεμένη με μια λογική του «μπάτε σκύλια λέστε», αρκεί να κάνουμε δουλειά, να κάνουμε δουλειές, business, τι μας ενδιαφέρει εμάς, ποιος θα είναι. Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι από τις ελίτ και ιδιαίτερα και από ένα κομμάτι των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες προωθούν μια λογική με βάση το τι θα μας είναι φτηνότερο σαν μεροκάματα, αρνούμενοι να δουν τη σημασία που έχει αυτό στο κοινωνικό πεδίο, στο εσωτερικό της χώρας. Δηλαδή ότι αυτό εν τέλει έχει μεγαλύτερο κόστος, διότι το κόστος μετά διατήρησης κοινωνικών ασφαλίσεων, ασφάλειας που προκαλούν όλες αυτές οι είσοδοι, είναι πολύ μεγαλύτερο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Σουηδίας, το οποίο είχε μια εντελώς ανοιχτή πολιτική και τώρα έφτασε να κατεβάσει το στρατό στον δρόμο. Η Δανία αποφάσισε υποχρεωτική στράτευση των γυναικών σήμερα. Και πάει εκεί και σου είδε και λοιπόν, υποχρεωτική στράτευση των γυναικών και αύξηση της θητείας των ανδρών. Και μάλιστα είπε η Δανή πρωθυπουργός για το θέμα του εξοπλισμού της Δανίας, γιατί όλοι εξοπλίζονται, οι Σκανδιναβοί εξοπλίζονται, αυξάνουν, κάνουν υποχρεωτική θητεία και είπε το αυτονόητο, αυτό που λέμε κι εμείς, δεν εξοπλιζόμαστε για να πάμε στο πόλεμο, εξοπλιζόμαστε για να τον αποτρέψουμε. Είναι πόλεμος. Ναι. Ακριβώς. Η Δανία έχει πρωτοπορήσει στην Ευρώπη και μάλιστα σήμερα με σοσιαλιστική κυβέρνηση, έτσι, στην επιβολή αυστηρών ελέγχων για το ζήτημα της μετανάστευσης. Τώρα προχωράει και σε αυτό, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, την ώρα που στην Ελλάδα ακούω, ας πούμε, να λένε ότι μήπως μειώσουμε και λίγο και τη θητεία των ανδρών. Η οποία μόλις αυξήθηκε πριν από ούτε 2 χρόνια, έτσι. Ναι, αλλά ακούω τώρα ότι μπορεί και να το μειώσουμε. Δηλαδή πρόκειται για αστιότητες, συγγνώμη. Ενώ και το θέμα, τολμάει όμως κανείς, έτσι όπως έχει φτιαχτεί η μπαχαλοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, να μιλήσει για στράτευση υποχρεωτική των γυναικών, όταν έχει τόσο πολύ στην Ελλάδα, έτσι, κατηγορηθεί το εθνικό συνέστημα και ο πατριωτισμός. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να είναι οι Δανείοι, όπως σωστά το λες, είναι οι Γάλλοι, τους οποίους ξέρω καλά, έχω ζήσει 10 χρόνια στη Γαλλία, είναι να είναι άλλοι λαοί, οι οποίοι δεν κινδυνεύουν κιόλας άμεσα, να έχουν πολύ πιο πατριωτικό αίσθημα από ό,τι εμφανίζεται να έχουμε εμείς, που έχουμε ζήτημα. Γιατί εμείς εδώ έχουμε κάποιες πολιτικές και πολιτιστικές και πολιτισμικές ηγεσίες και στη δημοσιογραφία και παντού, οι οποίες έχουν περάσει τη λογική του «μπάτε σκύλια λέστε». Έτσι, όλο το μέλημα των ελληνίδων μανάδων είναι το πώς θα αποφύγουν να πάει ο γιος τους ακόμα και τους 12 μήνες. Για φανταστείτε να τους πούμε και να πει η πολιτεία και η κοινωνία ότι πρέπει να στρατευτούν και οι κοπέλες όπως θα έπρεπε να γίνεται, διότι η χώρα αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα. Αλλά ας την περάσουμε την παρένθεση αυτή, της κανάθουμε στην Ευρώπη. Δεν είναι καμία παρένθεση. Αυτό που λες, παρένθεση εδώ στη συζήτηση, είναι θέμα υπαρξιακό. Η νοοτροπία η οποία έχει καλλιεργηθεί μέσα από την αποσύνθεση της εθνικής ταυτότητας και της αντίληψης και της αξιοπρέπειας. Έτσι. Είναι τελείως αναξιοπρεπές να έχουν καταντήσει, γιατί κατάδια είναι οι Έλληνες, από εκεί που ήταν τιμή τους να υπηρετήσουν στο στρατό, να κοιτάνε πώς θα το αποφύγουν, πώς θα λουφάρουν και πώς θα πάνε, και να το τροφοδοτεί αυτό το πολιτικό σύστημα, το οποίο συνεχίζει βασιλετός να σχημώνει πάνω στο σώμα της Ελλάδος. Όταν έχουμε, έτσι, υποτίθεται, τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες σε όλη την Ευρώπη, πράγμα που δείχνει ότι έχει πρόβλημα η χώρα, έτσι, και αυτό να μην αντιστοιχίζεται καθόλου στην κατάσταση την συναισθηματική, ψυχολογική, ιδεολογική των νεότερων γενιών και της οικογένειας. Ναι. Δηλαδή, από το πατρίς θρησκεία οικογένεια της Χούντας, που το κατέστρεψε με την εισβολή στην Κύπρο κτλ., περάσαμε στη μεταπολίτευση και ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια
στο ακριβώς αντίθετο. Ούτε πατρίδα, ούτε θρησκεία, ούτε οικογένεια. Για να είμαστε εντάξει. Ναι. Αλλά ας γυρίσουμε στην Ευρώπη. Θα δεις όμως εκεί ότι έχει αρχίσει μία αντίδραση όλο και πιο έντονη. Η Λεπέν, το κόμμα της Λεπέν, έτσι, στις εκλογές που έρχονται, προηγείται του δεύτερου κόμματος που είναι το κόμμα του Μακρόν 12 μονάδες στις δημοσκοπήσεις. Και αυξάνεται διαρκώς η διαφορά. Και ποια είναι τα θέματα? Τα θέματα είναι το μεταναστευτικό, είναι το Ισλάμ στο εσωτερικό της Γαλλίας, είναι τα ήθη και η διάλυση των ηθών η οποία έχει υπάρξει, έτσι, μια λογική τέλους εποχής που θυμίζει ρωμαϊκή παρακμή, γιατί περί αυτού πρόκειται. Έτσι. Και πάνω σε αυτό η κοινωνία διαιρέθηκε. Παράδειγμα, και όλοι λένε ανεβαίνει η ακροδεξιά. Βεβαίως ανεβαίνει η ακροδεξιά, εφόσον η αριστερά παίζει τον αντίθετο ρόλο και είναι υπέρ της διάλυσης. Πάλι καλά δηλαδή που τουλάχιστον εδώ το Κομμουνιστικό Κόμμα στην συζήτηση για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια πήρε θέση αρνητική. Για άλλους λόγους. Διότι παντού αλλού, έτσι, η αριστερά πρωτοστατεί στη διάλυση. Ναι, όχι, το Κομμουνιστικό Κόμμα, η συγκεκριμένη... Άρα από την δεξιά θα έρθουν οι άνθρωποι που θα συνιστώσαν της αριστεράς, οι κομμουνιστές, είχαν παγίως και διαχρονικά συγκεκριμένη θέση. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα εδώ στην Ελλάδα προφανώς το κάνει και για λόγους άλλους. Έτσι. Μην ξεχνάς ότι πρόταγμά του είναι η λαϊκή οικογένεια. Τώρα δεν μπορεί να και να αυτοαναιρεθεί. Δηλαδή είναι και θέμα λίγο πελατειακό. Εντάξει. Το πήρε τη θέση που πήρε. Τώρα στην Ευρώπη, εδώ έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα. Σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, το βλέπεις από τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει τουλάχιστον ένα κόμμα το οποίο εισπράττει όλη αυτή την δυσφορία και την διαμαρτυρία. Τη δυσφορία και την αγανάκτηση. Και το εισπράττει με σοβαρά ποσοστά. Με ποσοστά είτε κυβερνησιμότητας προοπτικής, είτε τουλάχιστον είτε αντιπολίτευσης αξιωματικής, είτε συγκυβέρνησης. Σε είδες στην Πορτογαλία. Έτσι. Πόσο ψηλά πήγε το αντίστοιχο κόμμα. Από το 1 στο 18. Από το 1 στο 18. Ναι, δηλαδή. Παντού συμβαίνει και το πρόβλημα δεν είναι, ξέρεις, μόνο, δεν αφορά μόνο το μεταναστευτικό ή τα ζητήματα, ας πούμε, του ξεχυλώματος των ηθών και της κατάστασης στα πανεπιστήμια που κανείς δεν τολμάει να πει ότι είναι ανδρικού ή γυναικείου φύλου, πρέπει να μιλάει ουδέτερα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται με φοβερή ταχύτητα και που φοβάμαι ότι θα έρθουν και εδώ με ταχύτητα, και μάλιστα με πολιτική που έρχεται από τα πάνω. Εκεί τουλάχιστον είχε αναπτυχθεί ήδη από τα κάτω. Αλλά το αφήνω. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι ακροδεξιά, διότι όταν οι κοινωνίες είναι διαλυμένες, και άλλο παράδειγμα, ο Μεσοπόλεμος, όταν ανέβηκε ο Χίτλερ στην εξουσία, η κατάσταση της Γερμανίας από άποψη ηθών, ιδεολογίας, πολιτισμού, ήταν μια κατάσταση απόλυτης διάλυσης. Δηλαδή η Βαϊμάρη, το κράτος Βαϊμάρης, είχε τέτοια διάλυση και ηθική που εμφανίστηκε ο Χίτλερ όχι μόνο ως φορέας των αξιών της, έτσι, της όχι μόνο, πατρίδας. Όχι λόγω της καταράκωσης που είχαν από την ΙΤΑ, αλλά και ως ηθικό στοιχείο. Ακριβώς. Την πατήσανε οι Γερμανοί πολύ. Και δεν είναι τυχαίο ότι εδώ, ας πούμε, και ο Πούτιν και πολλοί που τον στηρίζουν στην Ευρώπη προβάλλουν ως πρόταγμα το ότι η Ρωσία έχει τάξη ηθική στο εσωτερικό και γι' αυτό εμείς τη στηρίζουμε, άσχετα με το αν μπαίνει στην Ουκρανία. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι για να μπορέσει η Ευρώπη να παίξει αυτό το ρόλο που εμείς θα θέλαμε, πρέπει να γίνουν βαθιές αλλαγές στην Ευρώπη. Πάνε κούτσα-κούτσα. Για πρώτη φορά αποφασίσανε να κάνουν ένα μικρό σώμα στρατιωτικό. Πάλι καλά, καλή αρχή. Ναι. Ή κοινούς εξοπλισμούς. Και υποτίθεται ότι θα πάρει και η Ελλάδα ή κοιτάζει να πάρει ένα ποσοστό αυτών των εξοπλισμών. Αποφάσισε η Δανία την στράτευση. Έχουμε τη Σουηδία και τη Φιλανδία που μπήκαν στο ΝΑΤΟ
Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τη Σουηδία, η οποία ποτέ στην ιστορία της δεν έχει συμμετάσχει σε στρατιωτικό συνασπισμό, σήμερα βλέπουν ότι τα πράγματα στριμώχνονται. Οδηγούμαστε σε συνθήκες που μπορούν να φέρουν ακόμα και παγκόσμιο πόλεμο. Πρώτη φορά μετά τον ψυχρό πόλεμο, για να μην πω πρώτη φορά μετά το δεύτερο πόλεμο στην πραγματικότητα, η διάλυση της πολυπολικότητας που υπάρχει, η εξαφάνιση ενός ενιαίου πόλου που υπήρχε στο παρελθόν, οδηγεί σε αποσύνθεση που εγκυμονεί ακόμα και πόλεμο. Σε αταξία. Οι Ευρωπαίοι... Έχουμε παγκόσμια αταξία αυτή τη στιγμή. Είναι το σύστημα σε μετάβαση και αυτό γίνεται μια αταξία και αποσύνθεση. Γι' αυτό λοιπόν οι Ευρωπαίοι βρίσκονται μπροστά στο εξής δίλημα. Ή θα εξαφανιστούν σταδιακώς. Θα εξαφανιστούν δεν σημαίνει ότι θα χαθούν εντελώς, αλλά θα αλλοιωθεί τόσο ο πολιτισμός τους, ώστε δεν θα έχει πια καμία αναγνώριση. Αυτό το πράγμα που συνέβη, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή όλοι τίνουμε να ξεχνάμε πώς διελήφθη η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έτσι διελήφθη. Σωστά. Έτσι. Σταδιακώς είχε εσωτερική παρακμή, σταδιακώς ρεύματα ήρθαν έτσι, είτε πολεμικά είτε ειρηνικά, πολύ συχνά ειρηνικά, και άλλαξε η πραγματικότητα της Ευρώπης και έπαψε να είναι Ρωμαϊκή Ευρώπη. Ναι. Εδώ έχουμε κάτι ακόμη πιο βαρύ. Έχουμε τον κίνδυνο να μην είναι καθόλου Ευρώπη. Ευρώπη. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για εσωτερικές ανακατατάξεις, εδώ ευρωπαϊκές ανακατατάξεις. Εδώ μιλάμε τώρα για αλλαγές οι οποίες ενδέχεται να αλλάξουν, να σβήσουν τη φυσιογνωμία της Ευρώπης, έτσι, για πρώτη φορά. Ναι, και αυτό το πράγμα οι Έλληνες έπρεπε, και αυτό θα έπρεπε να είναι το πρώτο μάθημα και η πρώτη συζήτηση στις ευρωεκλογές. Ο ρόλος που θα έπρεπε και θα μπορούσε να παίξει η Ελλάδα και άλλες χώρες οι οποίες είναι περιφερειακές, γιατί αυτές νιώθουν πολύ πιο έντονα το πρόβλημα, στην συγκρότηση μιας Ευρώπης η οποία να έχει χαρακτηριστικά ανάλογα με την εποχή. Δηλαδή μιας Ευρώπης η οποία θα αμυνθεί, δεν θα είναι μια Ευρώπη ξέφραγο αμπέλι, και θα για μια ολόκληρη ιστορική περίοδο μέχρι ότου καταλαγιάσει σε παγκόσμια κλίμακα η μεγάλη αυτή μετακίνηση, μέχρι ότου σταματήσει ας πούμε η πληθυσμιακή αύξηση. Όλοι υπολογίζουν ότι θα περάσουν 50 ή 100 χρόνια για να φτάσουμε σε μηδενική ανάπτυξη πληθυσμιακή στις χώρες της Αφρικής και αλλού. Μέχρι τότε... Θα πρέπει να γίνει κυβωτός. Η Ευρώπη θα πρέπει να προφυλάξει τον πολιτισμό και το χαρακτήρα της. Αν δεν θέλει να τον προφυλάξει, έτσι. Και το φοβερότερο είναι ότι βλέπεις διάφορα αστεία πράγματα. Εκείνοι οι οποίοι λένε αφήστε τα ελεύθερα όλα. Έχουμε ένα παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να κλείσουμε, Γιώργο, ναι. Υπάρχει μια μικρή πόλη στην οποία κατοίκησαν κυρίως μετανάστες από τη Συρία και από αλλού. Mm. Και όταν ήταν οι ΛΟΑΤΧΙ και τα αντίστοιχα κινήματα πανηγύριζαν για να τους φέρουν. Και τώρα έχουν φτιάξει δημοτικό συμβούλιο που είναι μόνο μουσουλμάνοι. Είναι μια πόλη 28.000 κατοίκων. Προφανώς. Είναι μόνο μουσουλμάνοι και απαγορεύει στους ΛΟΑΤΧΙ να σηκώνουν σημαίες κλπ. Είναι προφανές. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ κάποια κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία έχουν μάθει να ζουν μάλλον ασίδωτα, υποστηρίζουν εκείνους οι οποίοι θα είναι οι δημοί τους. Αυτό είναι η παρακμή. Της παρακμής προκύπτει πάντα η απώλεια αντίληψης. Και μετά έρχεται η παρακμή. Γιώργο, ευχαριστούμε. Επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ, να είσαι καλά. Γιώργος Καραμπελιάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.